Κυρία Μανατίδου, να σας καλωσορίσουμε στο gozan.gr. Είναι η συνέντευξη που κάνουμε στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου. Να πούμε ότι εσείς είστε υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Γιώργου Κασαπίδη. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι γιατί αποφασίσατε μετά από τόσα χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, επιλέξατε αυτή τη φορά να είστε στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης δίπλα στο πλευρό του κυρίου Κασαπίδη. Καταρχάς, καλημέρα σας κύριε Σαμαρά. Σας ευχαριστώ με τη συνέντευξή σας αυτή που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω και με αυτόν τον τρόπο με τους συμπολίτες μας. Και τώρα ως προς το ερώτημα που μου θέσατε, αρχικά την υποψηφιότητά μου αυτή δεν τη βλέπω από την οπτική του αυτοδιοικητικού βαθμού, γιατί αυτό υπονοεί μια προσωπική φιλοδοξία που δεν ήταν μέσα στα βήματα που με έκαναν να πάω στην περιφέρεια. Για μένα αποτελεί διεύρυνση της κοινωνικής δράσης. Τι θέλω να πω, ότι ξέρετε κύριε Σαμαρά, οι προκλήσεις που ζούμε στην εποχή μας είναι τόσο έντονες, τόσο οι προκλήσεις σε επίπεδο αεωφορίας, ακουμένης, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και ευημερία, οι οποίες για μένα νομίζω ότι δεν πρέπει πλέον να κλείνουμε τα μάτια και να μην επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας. Όσα διακυβεύονται στην δική μας μικρή κοινωνία εδώ στο Δήμο Κοζάνης, ό,τι καλό γίνεται και ό,τι θετικό ή αρνητικό, επηρεάζουν τόσο και τους όμορους Δήμους, όπως και αντίστροφα και φυσικά και σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει, άρα πρέπει να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη. Η Περιφερειακή Αρχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειακός Σύμβουλος έχουν τέτοιου είδους αρμοδιότητες και μπορούν να ασκήσουν τέτοιες πολιτικές, να πάρουν πολιτικές αποφάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ως προς αυτό που είπαμε στην ισόρροπη ανάπτυξη. Ένας άλλος λόγος που φυσικά συνδέεται άμεσα με αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι ότι έχω υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Πρώτη φορά να σας θυμίσω εκλέχθηκα το 2002 και τελευταία το 19. Πέρασα από διάφορες θέσεις του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης με τελευταία αυτή της Αντιδημαρχίας της Πολοδομίας. Έχω συλλέξει, θεωρώ εγώ, ουσιώδεις γνώσεις και εμπειρίες που νομίζω ότι θα με βοηθήσουν πάρα πολύ στο να έχω μια άψογη συνεργασία τόσο με το Δήμο Κοζάνης όσο και με τους υπόλοιπους Δήμους, γιατί γνωρίζω και τις αρμοδιότητες του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, τις ανάγκες των Δήμων. Οπότε θεωρώ ότι όλοι μαζί με άψογη συνεργασία μπορούμε να δουλέψουμε για να έχουμε μια δημιουργική και βιώσιμη προοπτική για τον τόπο μας. Οι εκλογές, κυρία Μανατίδου, κάθε φορά είναι συγκρίσεις προγραμμάτων, θέσεων, απόψεων. Είναι όμως και προσώπων. Και ειδικά σε αυτές τις εκλογές, τα πρόσωπα θα έλεγα ότι κλέβουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Και δύο από αυτά τα πρόσωπα είναι ο κύριος Αμανατίδης και ο κύριος Κασαπίδης. Και η κυρία Ζιμπλιάδου είναι από τους βασικούς συνδιεκδικητές περιφερειακού θόκου. Εσείς επιλέξατε να είστε υποψήφια με τον κύριο Κασαπίδη. Πείτε μας πρώτα γι' αυτό. Επέλεξε να είμαι ξεκάθαρα με τον Γιώργο τον Κασαπίδη, γιατί για μένα αποδεδειγμένα είναι ο μόνος υποψήφιος περιφερειάρχης, ο οποίος έχει πείρα και ικανότητα να οδηγήσει τη Δυτική Μακεδονία σε ένα καλύτερο μέλλον. Για μένα ο Γιώργος ο Κασαπίδης είναι ένας τεχνοκράτης με την έννοια όπως αντιλαμβάνομαι εγώ την έννοια του τεχνοκράτη, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει όραμα αλλά και που γνωρίζει τον τρόπο ώστε να το υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το βασικό, γιατί όραμα μπορεί να έχουμε όλοι. Πρέπει όμως να ξέρουμε και πώς να το υλοποιήσουμε, να φτάσουμε στον τελικό στόχο. Είναι επίσης ένας άνθρωπος με αρχές και αξίες, που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και που θεωρώ ότι αποτελούν τα εχέγγυα και μπορούν να εγγυηθούν ότι μπορεί να οδηγήσει την Δυτική Μακεδονία στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Φυσικά, πρέπει να πω ότι και η μεγάλη και ισχυρή οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία ανήκω και εγώ, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας το έργο του Γιώργου Κασαπίδη και όσα προείπα, του ξαναέδωσε το χρήσμα και για αυτές τις εκλογές. Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, γιατί και σε άλλες περιφέρειες αντίστοιχες δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ενώ δηλαδή ήταν εκλεγμένοι με το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν το ξαναέδωσε το χρήσμα. Ο Γιώργος Κασαπίδης ανήκει στο κυβερνόν κόμμα,
Μιλούμε δηλαδή την ίδια γλώσσα, έχουμε τις ίδιες αφετηρίες και κατευθύνσεις. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σημαντικό, γιατί τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι εύκολο να υλοποιηθούν, γιατί έχουμε κοινή πεποίθηση πολιτικών και πρακτικών. Στο ίδιο κόμμα μέχρι πρότινος όμως ανήκει και ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος, κακά τα ψέματα, αν εξαιρέσουμε αυτή την απόφαση που πήρε για να κατέβει υποψήφιους περιφερειάρχες, ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο περισσότεροι από εσάς συμπορευθήκατε, με την έννοια ότι ανήκατε στο ίδιο πολιτικό κόμμα. Θέλω ένα σχόλιο για όλα όσα έχουν ακουστεί και για αυτή την υποψηφιότητα και για τον κύριο Αμανατίδη. Για την επιλογή του κύριου Αμανατίδη, ναι, να ναι, προβεί ναι. αυτό. Κύριε Σαμαρά, είμαι υπέρμαχη της δημοκρατίας και ο καθένας να επιλέγει το δρόμο δικαιωμά, που θέλει. Ναι. Σέβομαι την αυτονομία και την ελευθερία του κύριου Αμανατίδη. Το να κάνει την επιλογή αυτή, την οποία εν τέλει θα την κρίνει οι ψηφοφόροι με βάση τα προσωπικά τους κριτήρια. Τώρα προσωπικά εγώ σαν Ματίνα Αμανατίδου δεν την καταλαβαίνω αυτή την επιλογή, γιατί πραγματικά είναι έξω από τη σφαίρα της δικής μου προσωπικότητας. Απλά να σας πω ότι εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος του πολιτικού είναι πρώτα απ' όλα να εξυπηρετεί το συλλογικό καλό. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον Γιώργο Κασαπίδη για υποψήφιο περιφερειάρχη και ως μέλη αυτής της οικογένειας έπρεπε να το σεβαστούμε αυτό. Κρίνοντας τώρα την πράξη του κύριου Αμανατίδη, χωρίς φυσικά να την προσωπικοποιώ, θα έλεγα ότι η εναντίωση στην οικογένεια, η οποία σε ανέδειξε και σε υποστήριξε με τόσο, με τόσο δυνατό τρόπο, αν μη τι άλλο, δημιουργεί κάποιους προβληματισμούς, έντονους κιόλας. Τώρα θα μου πείτε ποιοι θα θέλατε να σας τους πω, έτσι, εντάξει, όπως τους αντιλαμβάνομαι εγώ, αν θέλετε. Αν θέλετε να το πείτε. Δεν θα επεκταθώ, απλώς θα πω, ξέρετε, ότι στην πολιτική ζωή, πέραν όλων των άλλων που ακούγονται, και στη ζωή μας γενικά, το λεγόμενο timing παίζει σημαντικό ρόλο. Και δηλαδή η συγκεκριμένη επιλογή μας στη συγκεκριμένη στιγμή. Και νομίζω ότι για τον κύριο Αμανατίδη ήταν λάθος το timing να το κάνει αυτή τη στιγμή. Θα πιαστώ από μια έκφραση που είπατε, ότι πρέπει κάποιες αποφάσεις να τις παίρνουμε για το συλλογικό καλό. Θα πει όμως κάποιος ότι από την πλευρά του κυρίου Αμανατίδη, να, μα γι' αυτό το κάναμε, υπήρχαν τόσες αντιδράσεις για τον κύριο Κασαπίδη, ότι είναι συγκεντρωτικός, ότι έχει ανύπαρκτο έργο, ότι γενικότερα είναι απρόσιτος. Τι απαντάτε σε όλα αυτά, είναι έτσι ο κύριος Κασαπίδης καταρχάς αυτό? Θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, και ακόμα και οι υποψήφοι, δεν γνωρίζουν πού ξεκινάει η ευθύνη της περιφέρειας και πού σταματάει. Και έτσι δημιουργούνται ή βγαίνουν διάφορες αβάσιμες πληροφορίες, όχι πάντοτε ή επί σκοπού να γίνεται αυτό. Αλλά ας προχωρήσουμε να πούμε 2-3 πράγματα. Ο κύριος Κασαπίδης την προηγούμενη τετραετία πραγματοποίησε έργα στη Δυτική Μακεδονία που ξεπερνούν τα 390 εκατομμύρια. Και θα σας πω εντάχει, αν μου επιτρέπετε, το Πανεπιστήμιο που τελείωσε, η κατασκευή του και προχωράει να μπει στο παραγωγικό μοντέλο και να συνδεθεί άμεσα με την κοινωνία. Είναι η σύραγγα της Κλεισούρας, η οδοποιία των αγροτικών δρόμων, το νοσοκομείο, μια σειρά από αναδασμούς, αντιπλημμυρικά, αρδευτικά δίκτυα, έργα διαχείρισης λιμάτων. Και θα σας πω δύο έργα, τα οποία θα αναφερθώ ειδικά σε αυτά, γιατί έχουν αναφερθεί υποψήφοι του κύριου Αμανατίδη, που λένε ότι αποτελούν πρωταρχικό του στόχο εφόσον εκλεγούν αύριο Περιφερειακή Αρχή. Ομιλώ για τον κάτω άξονα και για το μεγάλο αρδευτικό της Βορείου Ζώνης, που είπαν ότι είναι πρωταρχικός του στόχος, ενώ τα έργα αυτά είναι ξεκάθαρα έργα Γιώργου Κασαπίδη, γιατί ήδη έχουν ενταχθεί σε προγράμματα. Και το μόνο που περιμένουν, από ό,τι ξέρω, μέρα με τη μέρα στην Περιφερειακή Αρχή είναι να εγκριθούν οι περιβαλλοντολογικοί όροι
ώστε να δημοπρατηθούν τα έργα και να αρχίσει η κατασκευή τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτά τα έργα είναι έργα Γιώργου Κασαπίδη. Τέλος, ο Γιώργος Κασαπίδης την προηγούμενη τετραετία δούλεψε μεθοδικά και έθεσε τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για να γίνουν έργα στη Δυτική Μακεδονία, που με εξασφάλιση είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή τους ύψους 7 δις. Τώρα, ως προς τον αρνητικό σχολιασμό συγκεντρωτικός, εγώ θα πω μόνο από ότι το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος την υπευθυνότητα, και θα το κλείσω εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο, για να μην την αφήσουμε παραπονεμένη, ναι, από εκεί, για την κυρία Ζημπηλιάδου. Πώς τη βλέπετε? Είναι ένα πρόσωπο το οποίο και αυτή θεωρείται ότι είναι μια πολύ καλή τεχνοκράτης. Είναι τεχνοκράτης, έχει γνώσεις. Η μόνη διαφορά σας, θα μας το πείτε εσείς, είναι στα πολιτικά ζητήματα, το πώς, που ανήκει η συγκεκριμένη νόηση, εσείς ανήκετε κάπου αλλού, ανήκει στον χώρο του Πασόκ, ας πούμε, εσείς ανήκετε στον χώρο της Νέας. Αυτό είναι που σας χωρίζει κυρίως από ότι... ή και στον τρόπο που έχει διαχειριστεί τα πράγματα ως αντιπολίτευση. Πώς τη βλέπετε, σαν προσωπικότητα, σαν μια υποψήφια? Η αλήθεια είναι ότι στην κυρία Γεωργία Ζημπηλιάδου δεν της δόθηκε και ποτέ η ευκαιρία να ασκήσει άμεσα διοίκηση, ήταν από τον βαθμό της αντιπολίτευσης. Οπότε πραγματικά δεν μπορώ να την κρίνω για να ξέρω τις ικανότητές της ως ασκούσα διοίκηση. Πάντως πραγματικά είναι μια γυναίκα η οποία δουλεύει σκληρά, έχει γνώσεις, και πραγματικά και μόνο το ότι είναι γυναίκα της αξίζουν χίλια συγχαρητήρια. Ωραία. Για τον κύριο Κασαπίδη μας τα είπατε. Θέλω να μου πείτε, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξή μας, να κοιτάξετε στην κάμερα, απευθυνόμενοι στους πολίτες, και να τους πείτε γιατί κάποιος να ψηφίσει τη Ματίνα Αμανατίδου. Να ψηφίσει τη Ματίνα την Αμανατίδου και πρώτα απ' όλα τον Γιώργο τον Κασαπίδη, γιατί έχουμε ένα όραμα το οποίο είναι βέβαιο ότι θα πετύχει, και αυτό γιατί το όραμα αυτό έχει δουλευτεί πάρα πολύ καλά, έχει σχεδιαστεί και έχει και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Οπότε, καλό τους Δυτικοί Μακεδόνες, αν πιστεύουν ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να έχει την ευκαιρία να προοδεύσει, να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, την εργατικότητά μας και το πείσμα μας, για να προχωρήσουμε προς το να φέρουμε το φως στη Δυτική Μακεδονία και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Δεν ζητώ λευκή επιταγή από τους πολίτες. Ζητώ από τους συμπολίτες μου να με γνωρίσουν, και εφόσον θεωρούν ότι μπορώ να τους εκπροσωπήσω, δεσμεύομαι ότι θα το κάνω με ήθος και επάρκεια και να διεκδικήσω τα όσα πιστεύουμε ότι αξίζει η περιοχή μας. Κυρία Αμανατίδου, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.